Γιάννη Βαρουφάκη πάντως δεν του άρεσε. Καλά, αισθητική. Αυτό πολύ. Δεν το έκανε το πάρι μάτς. Αυτό το έκανε ο κύριος κυρία Βαρουφάκη. Μην τρελαθούμε κιόλας. Δεν σου λέει το πάρι μάτς πώς θα στηθείς. Αλήθεια. Όχι, αγάπη μου. Αυτό είναι μια πόζα που την επιλέξαν αυτοί. Δεν είναι. Α, προτείνανε ήδη δηλαδή πώς θα θέλανε. Μα δεν σου λέει το πάρι μάτς πώς θα στηθείς. Κανένα περιοδικό δεν σου λέει πώς θα στηθείς. Πώς ρε παιδί μου, δεν υπάρχει ένα φωτογράφο. Παιδιά, να σας πω κάτι. Αφού εσύ το ξέρεις. Αυτά είναι πιο μικρά παιδιά και δεν εγώ το έχω ζήσει να μου την φωτογραφία και να μου λένε θα κάνουμε αυτό. Λοιπόν, θα σας πω. Τα μίντια είναι κάτι που του δίνεις ένα πόντο και σου παίρνει ένα χιλιόμετρο. Έτσι. Αυτό είναι το νούμερο ένα για να προχωρήσετε στη ζωή σας μέσα στα μίντια. Λοιπόν, τα μίντια. That's media, αγάπη μου. Boutique Fruiton. Σου δίνουνε, ok, ότι θα κάνεις μια συνέντευξη στο Paris Match. Τρελαίνεσαι, παίρνουν τα μυαλά σου αέρα, αρχίζεις τα αυτά. Είναι τόσο πολύ μεγάλο το να κάνεις, ας πούμε, μια τέτοια φωτογράφηση, αυτό το περιοδικό. Ναι, το Paris Match είναι, καταρχάς δεν είναι gossip περιοδικό, δεν είναι ούτε lifestyle, κακός, γιατί κάπου το είδα ότι γράφτηκε, δεν είναι lifestyle καθόλου. Είναι πολιτικοποιημένο περιοδικό χρόνια. Είναι περιοδικό μύθος. Σχολείται με πολιτική, με ανθρώπους της πολιτικής, τα εξώφυλά του είναι αντίστοιχα, δηλαδή δεν είναι εύκολο. Ναι. Αλλά οκ, okay, εντάξει, αυτό είναι επιλογή έχει, δική του υπόζηση. Εμένα μου έχει τύχει σε φωτογράφηση. Δεν είμαι ο κύριος Βαρουφάκης, αλλά θέλω να πω. Ναι. Σε φωτογράφηση, εμένα μου έχει τύχει να μου πει ο φωτογράφος, κάνε λίγο έτσι, κάνε λίγο αλλιώς, ναι. Κάνε λίγο μία πόρτα. Καλά, κάνε και κολοτούμπα, αλλά θα την κάνει. Κολοτούμπα συγκεκριμένα δεν έχει τύχει να κάνω. Ούτε θα κάνει εσύ. Αλλά. Μήπως, ξέρω εγώ, τους το έπανε αυτό πράγμα, γιατί είναι μια ιδιαίτερη πόζα αυτή που πηδάει επάνω του. Σου λένε διάφορα γιατί πρέπει να τα πούν. Τώρα είναι it's up to you, είναι εξάρτητα από σένα αν θα το δεχτείς. Μετά... Και εγώ στις φωτογραφίσεις που έχει τύχει απίστευτα πράγματα. Λέω, καλά, οκ, okay, εντάξει, πάμε παρακάτω. Μετά τι εγκρίνει ο φωτογραφιζόμενος στις φωτογραφίες που έχει βγάλει. Ποτέ, ποτέ. Α, δεν τις έχει δει ποτέ, ποτέ πριν. Τον ποτόν. Ναι. Ποτέ τον με ποτόν. Κανέναν δηλαδή δεν έχει με την καμία αυτό. Κυβέρνηση. Ούτε η Ελένη Μενεγάκη, ας πούμε. Είσαι τρελή. Ούτε καν. Πάντως οι φωτογραφίες αυτές είναι λίγο αντιφατικές με αυτό το ύφος. Δεν εγκρίνονται ποτέ παιδιά από φωτογραφίες. Στο νου μου λέω έχουμε 16 περιοδικά και τα μισά περιοδικά είναι και πρώτα σε πωλήσεις. Είτε μηνιαία, είτε εβδομαδιαία κτλ. By the way, στο You έχει βγει θεά. Βλέπεις πως σε προσέχουμε. Λοιπόν, άσχετο αυτό. Γιατί ο Γιάννης αλλά θέλω να σου πω, ναι. Αλλά θέλω να σου πω ποτέ δεν εγκρίνει κανείς τίποτα. Άρα ο Γιάννης Βαρουφάκης δεν θα κάναμε άλλη δουλειά. Θα περιμέναμε τις εγκρίσεις του κάθε. Και καλά τώρα μιλάμε για τον κύριο Βαρουφάκη που okay, έχει και ένα πρεστής. Τώρα και στην Ελλάδα και Κουτσή Μαρία είναι στάρ, ας πούμε. Εντάξει. Σιγά περιμένουμε τώρα να εγκρίνουμε ούτε καν. Αυτή δεν μπορεί να βάλει κάποιο σαν όρο να σου πει. Κάνε τρελό, είσαι. Τι είναι η